Δύο μήνες και κάτι από τις εκλογές. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο διάστημα αυτό, η δραστηριότητα της κυβέρνησης, απορροφήθηκε και απορροφάται από το θέμα της διαπραγμάτευσης. Ήταν αναγκαίο να φάμε δύο μήνες διαπραγματευόμενοι. Αναγκαίο. Με ό,τι αρνητικά μπορεί να έχει αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, δύο μήνες απορροφάσαι από το θέμα της διαπραγμάτευσης. Είναι αναγκαίο γιατί έπρεπε να θέσουμε σε νέα βάση τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό που γινόταν ήταν αδιέξοδο και ζητάμε μια νέα αφετηρία ουσιαστικής επανένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ήμασταν στο περιθώριο, παρείες, εκτός, απικία χρέους. Ήμασταν αντιμέτωποι 28 Φεβρουαρίου με ένα ξαφνικό θάνατο. Να κλείσουν οι στρόφοι της χρηματοδότησης, να υπάρξει κενό και η Ελλάδα, η κυβέρνηση η ελληνική, να βρεθεί αντιμέτωπη με μια χρεοκοπία και μια λαϊκή δυσαρέσκεια για αυτήν την εξέλιξη. Ήταν ένα πολιτικό σχέδιο του Σαμαρά με δυνάμεις από το εξωτερικό προς την Ουσόλυμα. Για να τιμωρήσουν και να δώσουν μήνυμα και στους άλλους ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μην κουνιέστε. Αυτό το ξεπεράσαμε. Το ξεπεράσαμε μέσα από μια διαδικασία συμβιβασμών. Γιατί οι σχετισμοί είναι αδύρυτοι. Αν ο ένας σχετισμός είναι η λαϊκή νίκη με τις εκλογές, ο άλλος είναι από την άλλη πλευρά που ξέρουμε. Και οι συμβιβασμοί αυτοί θα κρυφθούν πώς τοποθετική είναι. Είχαμε στόχο πρώτον να φτιαχτεί μια συμφωνία γέφυρας 4 μήνες με μέτρα τα οποία εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε, όχι μέτρα ύφεσης και λιτότητας, αλλά μεταρρυθμίσεις για αλλαγές στη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η συμφωνία, που δεν θέλω να την αναλύσω περισσότερο, και επαναλαμβάνω είναι συμβιβασμός, δεν είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 100% τελεία. Αυτή η συμφωνία έχει ως στόχο τον Ιουνίο να υπάρξει μια νέα συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις, όπου να τίθεται ζητήματα ανάπτυξης της χώρας, χρηματοδότησης της ανάπτυξης της χώρας και ταυτοχρόνως μείωσης και ρύθμισης του δημόσιου χρέους. Γιατί το χρέος, αν δεν μειωθεί, και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μειωθεί, και όχι μόνο αυτό που λέγαμε, και είναι μια θέση που προσκρούει, όπως είναι το ονομαστικό κούρεμα. Αν δεν μειωθεί το χρέος με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα είναι η ρήτρα ανάπτυξης, ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε αν δεν επιστρέψει σταθερά η χώρα την ανάπτυξη, η ανάπτυξη είναι δύσκολο πράγμα, πολύ. Πλακώνει την οικονομία, πλακώνει την κοινωνία, ένα μη εξυπηρετούμενο, δεν δύναται να εξυπηρετηθεί, μη βιώσιμο δημόσιο χρέος. Αυτή είναι η στόχη μας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε βρήκαμε συγκροτημένες αντιδράσεις από υπέρτερες δυνάμεις και έξω και μέσα. Έξω τις ξέραμε. Και πρέπει να πούμε ότι όσο πιο κάτω πηγαίνουμε έξω, ενώ στην γραφειοκρατία την ευρωπαϊκή, τόσο οι αντιδράσεις είναι πιο λυσασμένες και στεναρές. Δηλαδή, η συνάντηση των τεσσάρων με τον Τσίπρα και μετά με τη Μέρκελ κανόνισε ένα πλαίσιο πολιτικό. Είχαμε επιβάλει μια διαδικασία πολιτικής διαπραγμάτευσης. Όχι λογιστές που θέτουν όρους στις κυβερνήσεις. Ένα σεβασμός καταρχήν μιας λαϊκής εντολής. Και ταυτοχρόνως και ένα σεβασμός ότι θα δούμε και τις συνθήκες τις ευρωπαϊκές. Εντάξει. Αλλά είναι δύο παράγοντες αυτοί. Όταν φεύγει η συζήτηση από το πολιτικό επίπεδο, στην οποία στο πολιτικό επίπεδο συμμετείχαν απ' έξω οι ονείς, δηλαδή συμμετοχή, ο Ομπάμα, ο Πούτιν, οι Κινέζοι, διότι βλέπαν ότι το μικρό αυτό πρόβλημα σε εισαγωγικά το ελληνικό δεν είναι μια βαλκανική ιδιαιτερότητα ασήμαντη. Μπορεί να ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει σε όλη την παγκόσμια οικονομία ένα νέο κύμα ύφεσης. Γι' αυτό φωνάζαμε. Για έναν λόγο. Λοιπόν, μόλις φεύγει το θέμα από το πολιτικό επίπεδο και πηγαίνει στο Eurogroup, λέει στο Σόιμπλε, στα τεχνικά κλιμάκια, η συζήτηση ξεκινάει
ότι δεν υπήρξε τίποτα στις 20 μηνών. Δεν υπάρχει συμφωνία. Πάμε πίσω ξανά. Αυτή λοιπόν την απόφυρα ανατροπής μιας πολιτικής συμφωνίας προσπαθήσαμε και σε μεγάλο βαθμό την αντιμετωπίσαμε. Και ξαναφέραμε τη συζήτηση στο πολιτικό επίπεδο. Έχουμε τέσσερις γραμμές στη διαπραγμάτευση που δεν συζητάμε σε καμιά περίπτωση να κάνουμε πίσω. Η πρώτη γραμμή είναι δεν δεχόμαστε μείωση, περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Δεν το δεχόμαστε. Ήταν έτοιμα να γίνουν όλα αυτά με το μέλη του Χαρτούβελη, ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, μείωση του ΕΚΑΣ, δηλαδή οι χαμηλές συντάξεις να διαλυθούν. Δεν μιλάμε για τις ψηλές, και οι χαμηλές ακόμα να διαλυθούν. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή είναι τα εργασιακά. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν θα ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της προστασίας της εργασίας. Ότι θα έχουμε απελευθέρωση τροματικών απολύσεων και ότι θα έχουμε ατομικές συμβάσεις. Δηλαδή, γυμνός ο εργαζόμενος, σε συνθήκες μάλιστα εφεδρικού στρατού με την ανεργία, γυμνός ο εργαζόμενος απέναντι στον όποιο εργοδότη. Αυτό εγώ το δεχτώ. Άρα, ξαναφέρνουμε το επίπεδο εκεί που πρέπει να είναι, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιθεώρηση εργασίας. Ο εργαζόμενος όχι μόνος του, ο άνεργος όχι στο σπίτι του, απέναντι στην κατάθλιψή του. Τρίτη κόκκινη γραμμή είναι ο ΦΠΑ για τα μεγάλα, για την λαϊκή κατανάλωση. Φάρμακα, φαγητό κλπ. Δεν δεχόμαστε να αυξηθεί. Είμαστε κατανοηματικοί. Και η τέταρτη κόκκινη γραμμή είναι το θέμα των αποκατοικοποιήσεων. Δεν θέλουμε ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Δεν είμαστε παράλογοι. Δεν θεωρούμε ότι θα αρνηθούμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Να γίνουν επενδύσεις. Σε ποιο πλαίσιο όμως. Στις υποδομές, για παράδειγμα, την ενέργεια, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, δεν δεχόμαστε να υπάρξει εκχώρηση της κυριαρχίας, της κυριότητας. Οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να έχει το χαρακτήρα της επενδυτικής κοινοπραξίας. Και όχι, επαναλαμβάνουμε, της αποχώρησης του ελληνικού δημοσίου από την ευθύνη, από την ιδιοκτησία αυτών των ουσιαστικών υποδομών. Παρένθεση. Όταν η Μέρκελ έλεγε τον Τσίπρα για το θέμα των αποκατοικοποιήσεων, και γράφτηκε αυτό και τον ξένο τύπο, τη λέει ο Τσίπρας, καλά εσείς, εδώ πέρα, τις τράπεζες, τα αεροδρόμια, την ενέργεια, τα έχετε δώσει σε ξένους, τα έχετε δώσει σε ιδιώτες Γερμανούς. Όχι λέει. Με τα σχήματα έχει. Και δημόσιο και ιδιώτες. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο συζήτηση για την Ελλάδα και μετά να τα εκχωρηθούν σε ιδιώτες υποδομές. Και απαντάει εφοπλιστικά η Μέρκελ, μα δεν αυτό ήξερα κανένας. Δηλαδή δεν πήγε η κυβέρνηση να πει ότι έστω το μοντέλο αυτό να δούμε που εσείς επαγγελματίες της χώρας σας προπαγείτε στην Ελλάδα. Ήταν αυτονόητο ότι αυτό να ξεπουληθούν. Λοιπόν εμείς αυτό το πράγμα δεν το δεχόμαστε. Και θα ζητήσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα με σεβασμό στην εργατική νομοθεσία. Δεν θέλουμε κάτεργα της κόσμου στην Ελλάδα. Θέλουμε επενδύσεις όμως θα γίνουν. Με σεβασμό στην κυριότητα των υποδομών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Όχι ξεπουλήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο. Προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Αγοράζουμε χρόνο με τη συμφωνία, με την τετράμινη συμφωνία αυτή, για να επανατοποθετήσουμε τις δυνάμεις μας στο διεθνή περίπτωμα. Οι συμφωνίες με τον Πούτιν μπορεί να έχουν σαν κύριο άξονα το θέμα του ενεργειακού. Ξέρετε ότι ενδιαφέρονται οι Ρώσοι, το κλείνει η κάνουλα της Ουκρανίας, την κλείνουν αυτή την κάνουλα, και έχει μείνει μόνο η κάνουλα, ενώ η γραμμή τροφοδοσίας από τις βαλτικές χώρες προς τη Γερμανία, ενδιαφέρονται για μια νότια είσοδο. Μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, να πηγαίνει επάνω. Ναι, ξέρουμε ότι αυτού του είδους συνεργασία δεν είναι μόνο μια συνεννόηση για τους μεγάλους δρόμους, για τους διάμεσους δρόμους, τους μικρότερους. Μπορεί να χρειαστούν επανατοποθετήσεις στις σχέσεις με την Τουρκία. Δεν είμαστε περίεργοι. Όλα αυτά τα μελετάμε με σχέδιο και με τολμηρό τρόπο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές χάνεται αυτό ο σχεδιασμός που, επαναλαμβάνω, έχει σημεία αναφοράς. Και στη Μέρκελ πήγαμε, και στον αυτόν, και στον Ομπάμα θα πάμε, και στον Πούτιν, σε όλους. Ουδής σου δίνει τζάρα τα λεφτά. Το ξέρουμε αυτό πράγμα. Είναι μια δυναμική σχέση.
Αλλά αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Και όχι τι λέει ο Κοστέλο κάθε φορά ένας λογιστής από τις Βρυξέλλες. Τώρα, θα τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση. Εμείς θέλουμε να τελειώσει. Δεν πιστεύουμε ότι είναι κέρδος για την προσπάθειά μας, του ελληνικού λαού την προσπάθεια, να μην τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση. Είπαμε τις κόκκινες γραμμές μας. Είναι αμοιβαίο συμφέρον και για μας και για τους άλλους αυτή η συμφωνία. Και πιστεύουμε ότι και μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν δυνάμεις ευρωπαϊκές που σιγά σιγά κουνιούνται απέναντι στη γερμανική πατροκρατορία και έχουν συμφέροντα. Δηλαδή, ο Ρέντσι είχε πάει πριν από εμάς και αυτό στο Ιράν. Ο ίδιος, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, είχε πάει στο Ιράν. Ψάχνεται. Βλέπει τι γίνεται με το χρέος. Έχει μεγάλα προβλήματα. Το 130% είναι το χρέος που έχει φτάσει τώρα της Ιταλίας. Είχε πει 120, αν θυμάστε, για το ελληνικό χρέος ως όριο, επειδή ήταν 120 και η Ιταλία πριν από 6-7 χρόνια. Τώρα πήγε 130 η Ιταλία, επί του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος. Η Γαλλία, η άλλη πλευρά του γαλλογερμανικού άξονα του κρατέου κάποτε, έφτασε στο σημείο να θέλει να πάρει και πήρε εξαιρέσεις για τα ελλείμματά της για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή, και μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο διαμορφώνονται ρογμές που είναι αξιοποιήσιμες και τις αξιοποιούν. Και έτσι μας αντιμετωπίζουν ως μια νέα δυναμική, μικρή, αλλά όμως με μια προοπτική, αν την αφήσουμε στις εξελίξεις παγκόσμιες, στο γεωπολιτικό και το ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε πάρει την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε πάρει την εξουσία. Αλλά έχουμε πάρει. Και δεν έχουμε πάρει την εξουσία, διότι αυτοί που ήταν τόσα χρόνια και την τελευταία πενταετία ακόμη περισσότερο έχουν οχυρωθεί. Ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους διοικητές των νοσοκομείων. Έχουν πενταετής συμβάσεις. Πρέπει να περάσουμε νόμο που να καταργούμε τις πενταετής συμβάσεις για να μην πληρωθούν ένα χρόνο είναι οι περισσότεροι και 4 χρόνια αποζημίωση. Δεύτερο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε διοικήσεις στις τράπεζες και όλοι ξέρουν τι σημαίνει διοίκηση μιας τράπεζας. Επειδή ακόμα και οι μετοχές που έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο προέβλεψαν ο Ξαμαράς και ο Βεντζέλος να είναι άνευ ψήφου, προνομιούχες. Τι σημαίνει προνομιούχα μετοχή? Σημαίνει αυτή που έχει προνόμιο στο κέρδος, πια κέρδη, δεν έχουν κέρδη τράπεζες, αλλά δεν συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης. Κοροϊδία, κανονική λέω. Πρέπει να περάσουμε άλλο νόμο, συγκρουόμενοι με την Εκουτού, σε μια στιγμή που την έχει ανάγκη για το θέμα των ομολόγων, για να αλλάξει τις διοικήσεις. Τρίτο θέμα. Στη ΔΕΗ που είναι εδώ πέρα και ο σύντομος Αλεξόπουλος. Με τον γνωστό τρόπο έφυγε ο Ζαρβός. Ένα μήνα και θα κοπάμε να βγάλουμε διοίκηση. Γιατί στο χρηματιστήριο και έχει δικές τρόπο, πάει λέγοντας. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε άμεση αλλαγή, πιθανά κάπου. Δεν το σβήνω γι' αυτό. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που πρέπει να αξιοποιηθούν στο δημόσιο. Και με αξιοκρατία, όχι με στενά κομματικά κριτήρια. Λοιπόν, είναι σαφές. Ο τάδε υποστράτηγος, πώς τον λέγανε, έβγαλε εγκύκλιο και λέει έτσι θα γίνει για τους ξένους στην Ελλάδα. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το κράτος δεν είναι φιλικό. Ενώ το νευραλγικό κράτος, το σκληρό κράτος, δεν είναι φιλικό προς τη σημερινή κυβέρνηση. Και η απάντηση δεν είναι καλή να κάνει μια επίθεση, δεν έχει με ένα ανάκτορα για να καταλάβει. Είναι πολύ πιο δύσκολη, αλλά αναγκαία αυτή η προσπάθεια. Αποτέλεσμα. Όταν δεν έχει την εξουσία και δεν έχει και δυνατότητα εύκολης χρηματοδότησης της πολιτικής, τότε είναι προφανές ότι η καθημερινότητα αλλάζει πολύ αργά. Αλλάζει πολύ αργά. Και αν αλλάζει αργά η καθημερινότητα, είναι προφανές ότι και ο κόσμος αρχίζει να σου λέει εντάξει, μαζί σας είμαι, είσαστε έτοιμοι κλπ. Αλλά κάνετε κάτι, να δούμε τι γίνεται. Είναι κατανοητά αυτά. Οι 2 μήνες μπορεί να είναι λίγοι μήνες, δεν είναι πολύ. Θαύματα δεν γίνονται σε 2 μήνες όταν έχουμε αλλάξει πίσω μας όλη την πραγματικότητα. Αλλά σου είναι άλλος, εντάξει, μου έδωσε εθνική υπερηφάνεια, εντάξει, σε πιστεύω, δεν είσαι λαδιά για τους άλλους, αλλά πάρα το παιδί δεν έχει δουλειά. Η ανεργία είναι πρώτο θέμα. Η υγεία πήγε χθες ο Τσίπρας στο Υπουργείο Υγείας και είπε μερικά πράγματα, μην τα επαναλάβω τώρα, προσπάθεια να ξαναμπεί η υγεία ως καθήκον για όλους τους πολίτες, ως δικαίωμα για όλους τους πολίτες, που δεν είναι σήμερα.
2,5 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Είναι ζητιάνοι. Τώρα, για την παιδεία, λιγότερα και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Και κοιτάξτε, είπε και νωρίτερα κάτι η Ανέτα. Σημασία δεν έχει η συμμετοχή του κόσμου, είναι η συμμετοχή γενικής πολιτικής συνεννόησης και συμφωνίας. Μπράβο, προχωρήστε. Πρέπει να συγκεκριμένη συμμετοχή εκεί που υπάρχει, που εργάζεται, που δραστηριοποιείται ο άλλος. Διότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και με μεγαλύτερη έμπνευση και με λιγότερα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αλλάζει αλλιώς τίποτα. Με συνείδηση ότι αυτό που αλλάζουμε είναι κάτι που αφορά το σύνολο και όχι το συντεχνιακό και το ατομικό συμφέρον στη χώρα μας. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να συγκρουστούμε και με νοοτροπίες που δεν αφορούν το μεγάλο κεφάλαιο μόνο, αλλά αφορούν τον καθένα ξεχωριστά ή τις διάφορες ομάδες συμφερόντων που διαμορφώθηκαν εκτός αγωνίας στη χώρα μας. Και όταν λέμε δεν έχουμε την εξουσία, έχουμε απέναντί μας μεγάλα συμφέροντα, τα οποία μόλις βλέπουμε ότι πάμε να φορολογήσουμε τις τριγωνικές συναλλαγές, ότι πάμε να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο στα καύσιμα, ότι πάμε να βάλουμε μια δημοκρατική τάξη και όχι κομματικό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης, τσακ, είναι μπροστά μας. Με διάφορα πράγματα, σε εισαγωγικά αποκαλύψεις, αθλειότητες, σαν αυτά που πάνε τον Κατρούγκαλο, αθλειότητες είναι, δεν είναι καμία εμβολία το πράγμα, δεν κρύβουμε τίποτα, που θα έχουν κι άλλα τέτοια, λάσκη. Θα έρθει κι άλλη λάσκη, είναι γνωστό αυτή η προσπάθεια αυτό των αντιπάλων. Δεν έχουν τη λαϊκή συνένεση, είναι απομονωμένοι, δεν πουλάνε καν φύλλα, κλείνει από την τηλεόραση ο άλλος, αλλά όταν αρχίσει η λάσκη σου λέει, να δούμε τι γίνεται, τι θα πιάσουμε. Τα συμφέροντα λοιπόν είναι μεγάλα. Και πρέπει να σου πω, με τη Μέρκελ που θα τα βγάλουμε πέρα, αλλά με τους λαθρέμπορους εδώ μέσα, που έχουν συνηθίσει και έχουν συγκροτήσει ένα σύστημα διαπλοκής τράπεζες, μύτια, καρτέλ καυσίμων κλπ. Είναι ακόμη πιο σκληρή μάχη. Είμαστε αναγκασμένοι να ανοίξουμε όλα αυτά τα μέτωπα. Όλα. Σε ένα να μείνουμε πίσω, τσακ, δεν μας το αφήνουν, φρόνται μπροστά αυτοί. Και γι' αυτό και αυτά που ανέφερε νωρίτερα η Ανέτα, τα θέματα των αδειών, τα θέματα της δημοκρατικής νομιμότητας στον χώρο των media, τα θέματα των αθερμπορίου, τα θέματα της διαφθοράς, είναι πολύ σημαντικά. Και αυτά πιστεύω, με όση ειλικρίνεια και σχεδιασμό δώσουμε αυτή τη μάχη, δημιουργούν ένα απόθεμα λαϊκής εμπιστοσύνης, ακόμα κι αν βλέπει ο άλλος ότι είναι δύσκολη η καθημερινότητά του. Σου λέει, δίνουμε μια μάχη. Κάτι πάει να κάνει. Πάνε να ανατρέψουν λίγο την κατάσταση. Να πάρουν από εκεί και να δώσουν εδώ. Δεν είναι τυχαίο το πρώτο νομοσχέδιο, ήταν ένα νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, τα 4 πρώτα άρθρα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα 8 επόμενα άρθρα. Παίρνουμε από εκεί για να δώσουμε εκεί. Αυτή είναι η ιδέα. Από τη διαφθορά υπέρ της ανθρωπιστικής κρίσης. Αν έχει ένα σχέδιο ο αντίπαλος, είναι το σχέδιο όχι να μας ανατρέψει, να μας φτύρει. Η ανατροπή είναι μια δύσκολη ιστορία να υπάρξει σήμερα. Χθες πήγαμε την εντολή. Αν θέλει να σε σύρει σε μια ιστορία όπου να σε εκθέτει και να σε φτύρει. Και εδώ χρειάζεται μια ειλικρίνεια στη σχέση μας με τον κόσμο, με τους πολίτες, όχι πολλά λόγια και βερμπαλισμοί, και ένα παράδειγμα για τη στάση μας. Ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους που τα χρόνια κυβερνούσαν την χώρα. Και με αυτό τελειώνω. Δεν μας κοιτάνε μόνο οι Έλληνες πολίτες, που είναι πολύ σημαντικό και σε αυτούς δίνουν πολλά από τα λόγο. Το πείραμά μας το βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Θα ξέρετε ότι έχουμε το τελευταίο διάστημα πρόταση αυτή, τα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα σε όλες τις ευρωπαϊκές και τις άλλες τηλεοράσεις, ότι υπάρχουν μανιφέστα όχι μόνο προσωπικών αλλά και συνδικάτων, και των γερμανικών συνδικάτων για την Ελλάδα, όλοι προσβλέπουν ότι εδώ, μέσα από θέλετε, το σχήμα του Δαβίδ και του Γολιάθ, κάτι μπορεί να βγει για αυτούς. Ότι αυτό το πράγμα το πολύ δύσκολο για μας μπορεί να τους αφορά και αυτούς. Σας ευχαριστώ.